Το κιτ και το προκεκά στην κοινότητα φυλακίου του Δήμου Ερεστιάδας βρέθηκε στο επίκεντρο έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ερεστιάδας, παρουσία των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων. Παρότι προσκλήθηκε στη συνεδρίαση ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, δεν συμμετείχε. Το παρόν εκ μέρους του Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου έδωσε ο Περιφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς. Η δυναμικότητα σε αυτές τις δομές, στο main kit είναι 330 άτομα και στο προκεκά 374 άτομα. Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε ευνηδιαστικά για όλους το ζήτημα στο φυλάκιο, η αντίδρασή μου εκδηλώθηκε αυθημερών. 29/12/2020. Ναι, ευνηδιαστήκαμε και είδαμε κάτι που αφορούσε μια ανοιχτή δομή. Ήταν μια ανοιχτή δομή με χιλιάδες ανθρώπους να μπορούν μετά από κάποιες μέρες να μπαινοβγαίνουν. Αντιδράσαμε πρώτοι από όλους εμείς, σε συζητήσεις με τα αρμόδια Υπουργεία, ζητώντας εξηγήσεις και φυσικά ζητώντας αυτό το οποίο ζητούσαμε όλοι. Αν η συζήτηση η σημερινή γινόταν το 12, η προσωπική μου θέση θα ήταν ότι θα πρέπει να είμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε δομή υποδοχής. Ο εμπεγμός της κυβέρνησης προς την τοπική κοινωνία, ο τρόπος με τον οποίο με επικοινωνιακά τρίκ και παίζοντας με τις λέξεις ή με τις αποφάσεις προσπαθούν ουσιαστικά να δώσουν καθρεφτάκια σε ηθαγενείς ή να μπερδέψουν λεκτικά. Στην Θράκη, και υπήρχε και τότε απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, στη Θράκη δεν θέλουμε καμία δομή που να αποτελέσει σημείο τριβής και προβλημάτων για τον κοινωνικό ιστό σε αυτή την περιοχή. Το είχαμε τονίσει από το 2015. Να έχουμε μία δέσμευση υπουργική, μακάρι να είναι πρωθυπουργική, μακάρι να αποτυπωθεί στον τρόπο που θα προτείνουμε και ο οποίος μας δίνει τη μόνη κατοχήρωση, να μην αυξηθεί η δυναμικότητα στο προκεκά. Δεν θα επαναλάβω βέβαια τους λόγους για τους οποίους δεν θέλουμε την αύξηση της δυναμικότητας των δομών. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Αυτό το Συμβούλιο έχει γίνει και έχει ξαναγίνει με το συγκεκριμένο θέμα και όλα αυτά που έχουν γίνει. Εκτιμούμε ως κίνηση πολιτών ότι αυτά που συμβαίνουν σήμερα έχουν μια αφετηρία. Και η αφετηρία αυτή είναι η έλλειψη ειλικρίνειας από όλους τους εμπλεκόμενους αρμοδίους. Οι συνθήκες διαβίωσης ήταν προβληματικές και περισσότερο γιατί υπήρχαν ανήλικοι με ενήλικους μέσα και πολλές φορές λόγω του μεγάλου χρόνου εγκλωβισμού που είχαν μέσα δημιουργούσαν εντάσεις και εξεγέρσεις. Το θέμα είναι ότι όταν κάποιος υπουργός έρχεται εδώ στην περιοχή, πρέπει να ξέρει την ιστορία της περιοχής. Συνεχίζουμε να συζητάμε και σήμερα και να αποτελεί το κύριο πρόβλημά μας η έκταση της δομής, το όνομα. Απόφαση του ΚΙΣΕΑ το 2016 για τη μη αύξηση, η επέκταση των δομών στο φυλάκιο είναι σε ισχύ ή όχι? Οι μάχες κερδίζονται στο στίβο, κύριε Δήμαρχε, και όχι από τα γραφεία. Είναι συλλογική. Μίλα για 4 μήνες χωρίς να μας ενημερώσει. Καθώς δεν πηγαίνουν εκεί πέρα οι καταγεγραμμένοι από το ΚΙΤ, τουλάχιστον αυτό λειτουργεί στην Ερεστιάδα και είναι μια πρωτοτυπία. Το κάνει κάποιο άλλο υπουργείο που έχει σχέση με το ΚΙΤ? Όταν ευρίασε, θα φέρω και 5 και 10 χιλιάδες και 15 χιλιάδες αν χρειαστεί άτομα. Πού βρισκόμαστε? Σίγουρα όχι στο παραένα. Είμαστε στο και τέταρτο.